Προφανώς όλα αυτά, Γιάννη, έχει παίξει ρόλο και οι συνθήκες που υπάρχουν. Έτσι, έχετε δικό σας γήπεδο, το οποίο είναι αρκετά οργανωμένο, βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα να μπαίνει και να παίρνει ώρες. Οπότε σίγουρα έχει βοηθήσει αυτό, πιστεύω. Είναι σημαντικότερος παράγοντας. Όταν λέμε συνθήκες, δεν μιλάμε μόνο για τις εγκαταστάσεις, αλλά και συνθήκες δουλειάς, διότι έχουμε έναν πρόεδρο, τον κύριο Χρονιάνο, που φροντίζει για όλα. Και είναι μεγάλη ασφάλεια για μας να ξέρουμε ότι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε μήνα έχουμε ό,τι χρειαστούμε, είναι δίπλα μας. Έχει μια φιλοσοφία και ένα όραμα το οποίο θεωρώ ότι και εμείς δίπλα του έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να το στηρίξουμε. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα. Στο καθένα στο πόστο του, ο πρόεδρος στη διοίκηση, ο κ. Σαγαρανιάν, ο Αντώνης Τσιπάκης στην πρώτη ομάδα που αξιοποιεί το έργο των υποδομών. Γιατί δεν φτάνει να έχει καλό στοιχείο, καλό υλικό, καλά παιδιά, καλούς προπονητές στις ακαδημίες και ταλέντα, αλλά να έχει ένα προπονητή να δουλεύει με μικρούς παίχτες, να αξιοποιεί τους παίχτες. Άλλωστε η ομάδα τα τελευταία χρόνια μετά την επιτυχία του, όπως είπα πριν, του κυπέλου, του πρωταθλήματος, του κυπέλου των Εθνών. Έτσι, το ξέχασα του τρέμπλ, έτσι, του 14. Μπράβο, το οποίο εύχομαι κάποια στιγμή να το κάνει και άλλη μια ομάδα, αν και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ομάδα πλέον έχει μπει στη φιλοσοφία να αναπτύξει κι άλλο τις ακαδημίες, το να στελεχώνεται τα επόμενα χρόνια καθαρά από των υποδομών και να γίνεται μια δουλειά. Δεν κι εγώ είμαστε για την πρώτη θέση, θέλουμε ομάδα να είναι στην πρώτη πεντάδα. Και νομίζω ότι σε αυτό συμβάλλει ότι έχουμε ένα καλό γήπεδο, καλές εγκαταστάσεις, όπως είπες. Έχουμε πλέον και τη συνεργασία με τη Σταμάτα, όπου έχουμε και ένα πλαστικό γήπεδο για να ξεκουράζουμε το χόρτο. Και είμαστε σε έναν δρόμο, θεωρώ, σε επαγγελματικά πρότυπα. Οπότε υπάρχει όμως στόχος να η ομάδα να ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική άμεσα, ή δεν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό? Κοίταξε, εμείς είχαμε θέσει ένα στόχο πριν 4 χρόνια, η ομάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το πετύχαμε. Τώρα ο στόχος είναι η ομάδα να συλλογηθεί στα επόμενα 2-2,5 χρόνια με παιδιά από τις υποδομές, να είναι αμυγός μια νεανική ομάδα και ελπίζω τότε να μιλήσουμε τότε για θέμα ανόδου και θέμα πρωταθλητισμού και βέβαια όταν είναι ο έτοιμος ο πρόεδρος να μας δώσει αυτήν την εντολή, τον δρόμο το ξέρουμε, τη συνταγή την ξέρουμε, οι άνθρωποι που έχουμε ξέρουν πώς να το πετύχουν. Απλά θεωρώ ότι περιμένουμε για κατάλληλη στιγμή και γι' αυτό πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που ηγείται σε μια ομάδα που ξέρει πολύ καλά πότε είναι αυτή η στιγμή. Θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ταπεινά, ήρεμα, να φτάσει η στιγμή για να ξανασυζητάμε πάλι σε όλη την Αθήνα και στην Ελλάδα για τον Πανεπιστημιακό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσαμε και είπαμε αυτά τα πράγματα για τον Πανεπιστημιακό. Καλή χρονιά και στο Πάμε Μπάλα και σε όλη τη δουλειά κάνετε γύρω από το εραστικό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην ομάδα, γιατί πραγματικά είναι πρότυπο και ίσως μάλλον κάπως έτσι πρέπει να δουλεύουν πλέον οι ομάδες, ειδικά με την κρίση που υπάρχει. Να είσαι καλά. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.